λέει την Κάγκα, λέει την Κάγκα. Γλύκανα, δεν μπορούσα να μιλάω. Εγώ λέει την Κάγκα. Δεν είπα για, γενικά για θέματα, αλλά αυτό το θέμα είναι αν εφουσίες. Εσύ να σου πάρουμε την άντρα να μιλήσουμε δηλαδή τώρα. Καλά σου λέει, ναι. Γιώργο Μετρά, δεν κατάλαβα. Γιώργο, μην μιλάς, άστινα. Όχι, μην μιλάει κανένας. Μήπως να μην μιλάει η Εντάξει, δεν μιλάω ούτε εγώ. Δεν σου το follow το Twitter. Λοιπόν, η Κατερίνα Καγκάκη μας απάντησε στο αν είναι ερωτευμένη και πότε ερωτεύεται. Και κάποιοι, μόλις έμαθαν ότι θα είναι στο νέο show του Αντένα, είπανε θα είναι και σκύλα. Τι θα είναι? Θα είναι και σκύλα. Από να φάνε την γλώσσα τους. Στην επιτροπή. Παρασκηνιακό αυτό. Όχι, το λέει ίδια, δεν είναι παρασκηνιακό. Πιχάριδη. Τώρα σε τι φάση είσαι? Δεν είμαι ερωτευμένη, αλλά από εκεί το ξέρεις. Εγώ ερωτεύομαι το καλοκαίρι κυρίως. Ετοιμάζεσαι δηλαδή για να ερωτευτεί? Λυσούλες ένα πράγμα. Πολύ αυστηρή δεν μπορώ να είμαι. Απ' την άλλη μεριά βλέπω ότι οι συζητήσεις που γίνονται λένε ότι να και σκύλα, θα είναι και σκύλα. Δεν έχετε δει στο γραφείο με τον Γιάννη Λάτσο για να μας δείτε και στην επιτροπή, δεν είναι? Δηλαδή. Κάντε στο γραφείο, πείτε μας. Υπάρχει μία ξέρεις, τις συσκέψεις. Πλάκα θα έχει. Υπάρχει ένταση σκέψης. Εμένα μου αρέσει την επιτροπή, Κακάκη. Α, συγγνώμη που είπα τη γνώμη μου. Στιλέτο! Στιλέτο! Φαίνεται, μιλάς. Ωραία, εντάξει. Εμένα δεν προβλέπεται από τη γνώμη μου, ούτε. Πάντως είναι ελεύθερη η Κατερίνα, άρα μπορεί να μπει ο κύριος να κάνει κρούση, αν σε ενδιαφέρει. Ναι, αλλά υπάρχει υπονοούμενο από χθες ότι δεν είναι ελεύθερος ο κύριος. Ναι. Τηλέφωνα. Ποιος κύριος? Ο κύριος Ουγγαρέζος. Α, όχι. Υπονοούμενο από χθες. Ότι μιλάει με την Πουλέκα, ναι. Δεν είναι υπονοούμενο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, καλέ παιδιά, όχι παιδιά. Δεν είναι. Μην του κόβετε. Θα τελειώσουν οι δύο ορίστες να πας εσείς τώρα στα αδερφίνια. Γιατί. Μας το έχεις πει πολλά. Βρήκα στο πελάσου. Παιδιά, μην του κόβετε την τύχη του άνθρωπου τώρα. Ποτέ δεν είναι. Δύο εβδομάδες μαζί με τις ευχές σας για το ρωτήσιο μας έχει τρελά. Λοιπόν, να συνεχίσω ή όχι. Δεν με ντρέπεσαι. Ποιον είχαμε? Ποιον είχαμε? Άγιο Λάγκα. Εντάξει, δεν ήταν και ρωτήσω, μια μέρα ήρθε. Ένα κελάκι έκανε και έφυγε. Κατερίνα Σαρίφη. Ήρθε, είδε, δεν της άρεσε ξανά. Ήρθε τρεις μέρες. Ποιος? Η Γιολάντα. Αχ, γεια σας παρακαλώ, ρώσαν τα παιδιά της, προχωρήστε. Καλά κορίτσι μου, εντάξει, είναι ελπέλη. Να μην μιλάω κι εγώ, μήπως να πω. Είναι εξάλλου, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, η Κατερίνα Σαρίφη. Θα κάνει όλα αυτά γιατί σε πέρασα. Μα σχολιάζει τι εμφανίσει τη Ελένη με μπουργκα. Επειδή βλέπει και η μάνα σου, συγγνώμη. Όχι, ρε, κάνε δουλειά σου. Να αποκαταστήσω την άλλη, εντάξει, δεν κοιτάζει του followers τη. Εντάξει, απλά με έχει περάσει και έχω σπαστεί. Εντάξει, εντάξει τώρα. Για να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα μα πάει και το Σαββατοκύριακο. Μην την πληρώσει ο Λιάκα, όχι τίποτα. Ο Λιάκα δεν πάει. Για τον Γιώργο δεν χαιρόμαστε. Το φίλο μου σκέφτομαι. Για τον Γιώργο βέβαια. Για τον Γιώργο. Πάλι για στα κολύμπια και στα τέννη. Θα πηγαίνει κακομίρι. Σπίτι του δεν μπορεί να κάτσει. Άρα Γιώργο. Λοιπόν, το έχει κάνει extreme. Το έχει κάνει extreme sport να πούμε. Όταν μου σκοτώ εγώ σε κάποια δύο εβδομάδες, στην Αίγυπτο θα με βρείτε. Ανεμοδιασμός στην Κρήτη, Αίγυπτο θα φτάσω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, απαντά.